Εσείς την είχατε ιδρύσει αυτή την εταιρεία πριν από 15 χρόνια. Βεβαίως, εγώ, το 2002. Ναι, ναι. Το 2002 την είχα ιδρύσει εγώ, αυτή την εταιρεία. Όταν λοιπόν τη Δευτέρα 26 του μήνα, κύριε Καμπέκη, σε εσάς δεν μιλάω. Βεβαίως, και στον οικονομέα, ναι. Ναι, και στον οικονομέα. Α, στην εκπομπή είμαι, την προσφυλή μου εκπομπή. Βέβαια. Λοιπόν, όταν στις 26 του μήνα, του Γενάρη, μου ανακοινώθηκε ότι υπουργοποιούμε σήμερα ή αύριο, εγώ έτρεξα αμέσως και έκανα τις εξής ενέργειες. Έτσι, έδωσα εντολή να φύγω από το ΔΣ της εταιρείας. Ένα. Δύο, να πάει να κατατεθεί το πτυχίο ΜΕΚ, είναι αυτό το πτυχίο του εργολάβου, το ΜΕΚ στο υπεχοδέ. Έτσι, κάνατε και τα χαρτιά σας για σύνταξη από ό,τι δηλώσατε χθες. Ναι, βεβαίως. Τρίτον, έτσι, τρίτον, μεταβίβασα το μεταχολόγιο και ταυτόχρονα κατέθεσα και πήγα και έκλεισα και το επάγγελμα του ιδιώτη μηχανικού, διότι άλλο είναι ένας εταιρεία, όταν είσαι πολιτικός μηχανικός μπορεί να κάνεις ιδιωτικά έργα σαν πολιτικός μηχανικός. Ναι, ναι, κατέθεσα και κατέθεσα λοιπόν και αυτό το πτυχίο, πήγα τακτοποίησα κάποιες εκκρεμότητες, ξέρω εγώ, το ΙΚΑ, το ΤΣΜΕΔΕ και τέτοια, και υπέβαλα τα χαρτιά μου για την συνταξιοδότησή μου. Αυτή είναι μία ιστορία την οποία δυστυχώς το πρώτο θέμα δεν με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει, ναι, να τους εξηγήσω όπως εξηγώ σε εσάς τι ακριβώς έχει γίνει. Κύριε Φλαμπουράρη, ένα σημείο το οποίο συζητήθηκε χθες ήταν η δήλωση που κάνατε στο Βήμα FM. Που είπατε ότι ο Υπουργός μπορεί να έχει μετοχές σε όποια εταιρεία θέλει, τέλος πάντων. Αυτό αν είναι έτσι όχι. Απλώς αυτό συζητήθηκε, ήταν λίγο σκοτεινό μέχρι χτες. Μετά το διευκρινίσατε από ό,τι καταλαβαίνω. Εάν είχατε μετοχές ή όχι στην εταιρεία αυτή. Όχι, ναι. Εγώ είχα πει τότε πως δεν απαγορεύεται να έχουμε μετοχές. Γιατί μου θέσανε το θέμα των μετοχών. Ναι. Και μίλησα γενικώς εγώ. Εσείς μίλησατε γενικώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χάρη, έχω μετοχή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, π.χ. Ναι. Δεν επιτρέπεται να έχω. Αυτή τη γενική συζήτηση έκανα εγώ για τις μετοχές. Κατάλαβα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση μας λέτε ότι τις είχατε. Ναι. Αυτό και είναι και σαφές. Υπάρχουν συμφωνητικά τα οποία έχουν μεταδοθεί. Τώρα λένε κάποιοι, πάνε ψάχνουν στην εφορία γιατί δεν ξέρουν τον καινούριο νόμο. Ο νόμος του 2013, ενώ παλιά, μια και μιλάμε τώρα, παλιά οι μετοχές για να μεταβιβαστούν, τι γινόταν, λέγανε πόσα λεφτά είναι, σου βγάζανε την εφορία. Υπήρχε και εφόρος υπεραξίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πήγαινες, πλήρωνες την εφορία και μετά μπορούσες να κάνεις τη μεταβίβαση. Ενώ τώρα γίνεται πιο απλά, έτσι. Εδώ γίνεται τώρα πιο απλά. Κάνεις τη μεταβίβαση και μετά από. Δηλαδή κάνεις το 15 τη μεταβίβαση, το 16 θα πληρώσεις και με δώσεις την εφορία ανάλογα πως έχεις κανονίσει να παίρνεις τα λεφτά από εκεί που έχεις μεταδώσει. Υπουργέ, άκου να σας πω κάτι. Κύριε Υπουργέ, να σας πω τι λέει ο κόσμος, όχι όλος, κάποιος κόσμος. Ρωτά το εξής, εντάξει, νομότυπα είναι, νόμιμα ήτανε, έχει μεταβιβάσει, έχει καταθέσει τα πτυχία του, δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος, δεν είναι δική του εταιρεία. Και εγώ δεν πιστεύω ότι αν υπάρχει μια εταιρεία και ένας μετοχός της ασχοληθεί με κάτι άλλο, ότι πρέπει να κλείσει λουκέτο μια εταιρεία. Αλλά σου λέει, μήπως επενεύει ο Φλαμπουράρης, έστω και αν δεν ήταν πια δική του, για να πάρει τη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Αν εμένα μου έστειλε η εταιρεία ένα κείμενο το οποίο έστειλε σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εφημερίδες για να αποσαφηνίσει και να διαφυλάξει το κύρος της εταιρείας. Αν το έχετε, ζητήστε το να το διαβάσετε. Λοιπόν, σε αυτό εκεί πέρα μέσα αποδεικνύεται όχι μόνο αν ήμουν εγώ μέτοχος, δεν μπορούσα να επηρεάσω, αλλά επηρέασα και αρνητικά, διότι ενώ δικαιούνται με βάση τον νόμο να πάρουν 10% προκαταβολή, κάναν την έτσι και δεν πήραν τίποτα. Δεύτερον, ενώ δικαιούνται έτσι μέσα σε 4 μήνες, είναι υποχρεωμένοι να τελειώσουν το έργο,
πέρασε ο καιρός και τους έλεγαν σε 2 μήνες να τελειώσει το έργο. Και τρίτον, εκτός από το ότι δεν πήραν την προκαταβολή, έχουν υποβάλει λογαριασμό και δεν τους δίνουν ούτε ένα ευρώ. Μήπως άρα το έργο, αν διαβάσετε το κείμενο της εταιρείας, θα δείτε ότι έχουν βλαστεί. Δεν ξέρω αν έχουν βλαστεί επειδή ήμουν εγώ πρώην. Είσαι βλαπτικός. Μέτοχος εκεί πέρα. Είσαι βλαπτικός τύπος. Την έχει πατήσει και η εταιρεία. Γι' αυτό έκανε και αυτό το χαρτί, καταλάβατε, για να πει ρε παιδιά, σιγά. Λοιπόν, αυτό που λένε οι αντίπαλοι σας είναι ότι το θέμα είναι ένα. Εάν τότε που υπεγράφει η σύμβαση ήσασταν μέτοχος στην εταιρεία, και δεύτερον, αν συνεχίζετε να είσαστε σήμερα. Αυτά τα δύο βασικά θέματα. Όχι, πρώτον, δεν ήμουνα και δεν είμαι. Ένα. Αυτό δεν υπάρχει άλλο. Άρα διαβάστε όμως, αν θέλετε έτσι για να αποκτήσει μια γνώση, το κείμενο... Εντάξει, το μεταδώσαμε, και στο δελτίο. Το μεταδώσαμε και στο δελτίο. Υπάρχει κύριε. Και ένα ακόμα θέμα. Μπράβο. Ναι. Υπάρχει και ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που σας κατηγορούν οι αντιπαλίσεις. Ο κύριος Σαραντάκος, ναι. Ότι ευνοήθηκε η εταιρεία αυτή, επειδή δεν είχε φορολογική ενημερότητα, λέει, και πήρε το έργο κατά κύριο, έγινε κατά κύριος διαγωνισμού σε εταιρεία χωρίς φορολογική ενημερότητα. Δεν λέω ότι έχετε συμπλοκή, σας λέω τι λένε. Ναι, μα τι λένε. Εγώ είδα να βγήκε η αντιπεριφερειάρχη της περιοχής. Δηλαδή είναι δυνατόν να ευνοηθεί και να πάρει χαρτί. Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές τι κάνανε? Θα είχαν κάνει είναι, καταγγελία. Εντάξει, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε εγώ, κύριε Υπουργέ. Όχι, εγώ Υπουργέ μου, άκου να σου πω κάτι. Υπουργέ, γίνονται αυτά. Να πάρει δουλειά ο άλλος και να μην επαναστατήσω. Υπουργέ, εγώ δεν ξέρω τι έκανες, εγώ σε πιστεύω. Αλλά αυτά γίνονται. Διαφορετικά, αν δεν γινόντουσαν γενικώς, δεν θα μου βγαίνετε να καταγγέλλετε 100 στις διαπλοκές, διότι οι διαπλοκές γίνονται μέσα από αυτά. Άρα γίνονται γενικώς. Μπορεί να μην έγινε το συγκεκριμένο, αλλά γενικώς γίνονται. Και μετά λένε και ψεύτικο το αντικείμενο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φλαμπουρέλη. Αλλά δεν θέλω να πείτε, δεν ξέρω τι εσείς κάνατε. Όχι, όχι. Εγώ λέω, σας πιστεύω. Τα χαρτιά. Α, μπράβο. Τα χαρτιά. Έτσι, μπράβο. Τα χαρτιά. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, σας πιστεύουμε, αλλά αυτή την ίδια ευαισθησία που δείχνετε εσείς και προφανώς αναποφεύκτο για το δικό σας θέμα, πρέπει να τη δείχνουμε για όλες τις καταγγελίες, για να μην σπηλώνονται άνθρωποι χωρίς να είναι απολύτως βέβαιο και χωρίς να τους έχει ενοχοποιήσει, ας πούμε, η δικαιοσύνη που είναι η μοναδική η οποία αποφασίζει για αυτά. Έτσι. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Εκλογές 2015 με τη Σφραγίδα και το Κύρος του Μέγκα. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου,